Η συμφωνία Παναθηναϊκού Χουάνκαρ ως το 2024 δίνει τη σκητάλη στο πολύπλοκο σύριαλ της υπόθεσης Μπλάνκο. Και παρά το γεγονός ότι παρατηρήθηκε διαφορά στο οικονομικό του 27χρονου με την Boca Juniors και απομακρύνθηκε από τη διακηρύξη του παίκτη, στο κόλπο της απόκτησής του μπήκε και η Botafogo, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Βραζιλία. Όλα τα παραπάνω καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την εγγραφή του Μπλάνκο στο τριφύλι. Γι' αυτό και οι πράσινοι δεν θα περιμένουν και πολύ τον Αργεντίνο, διαπιστώνοντας πως η υπόθεση κολλάει. Άλλωστε, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δουλεύει παράλληλα άλλη μια περίπτωση μέσου που δεν έχει δει το φως δημοσιότητας και θα ενεργοποιηθεί αν και εφόσον δεν ξεκαθαρίσει το τοπίο με τον Μπλάνκο το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου. Αξίζει να σημειωθεί πως πέρα από την βελτιωμένη προσφορά των Βρασίνων για τριετές συμβόλαιο, οι μάνατζερ του παίκτη αξιώνουν και πριν υπογραφή συμβολαίων. Σε ό,τι αφορά για την υπόθεση του Στόπερ, από την Ολλανδία προκύπτει πως έχει προταθεί στους Πράσινους και ο Μπαζόερ της Φίτεσε. Μάλιστα, ο Ολλανδός που αγωνίζεται ως αριστερό Στόπερ με δηλώσεις του αποκάλυψε ότι μετακομίζει τη νέα περίοδο σε ελληνικό σύλλογο της Super League. Ταυτόχρονα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς περνάει από κόσκινο μία ακόμα περίπτωση, αυτή του Χάρτουρ Μάγκουσον, του Ζηλανδού αμυντικού της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ο οποίος προτάθηκε σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Επισημαίνεται πως παίζει με επιτυχία τόσο ως αριστερός στόπερ όσο και ως αριστερός μπακ, ό,τι δηλαδή αρέσει στον προπονητή του Παναθηναϊκού. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως στην πρεμιέρα του Nation League ο Ζηλανδός κόντρα στο Ισραήλ αγωνίστηκε ως αριστερό μπακ και το βράδυ της Δευτέρας χρησιμοποιήθηκε ως αριστερός στόπερ στον αγώνα των Σκανδιναβών με την Αλβανία. Το αγκάθι της όλης ιστορίας και το ρίσκο είναι ότι ο 29χρονος έμεινε εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 7 μήνες λόγω σοβαρού τραυματισμού στον αχίλιο τένοντα. Επανήλθε το Μάρτιο και αγωνίστηκε με την ΤΣΣΚΑ σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Σε κάθε περίπτωση, τόσο ο Μπαζόερ όσο και ο Μάγκουσον εξετάζονται εξονοχιστικά από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.